Καλοκαίρι ήταν κι αυτό, Βασίλη Καβαδία. Καλησπέρα σας. Λίπρο 107,4 ακούτε. Μπαλαντέρ. Της Τρίτης, ωραίος, κυμπάρικος, καλοκαιρινός και με έναν άνθρωπο πίσω το μικρόφωνο. Μα τι άνθρωπο, Βασίλη Καβαδία. Ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι. Λοιπόν, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο και σήμερα μόνος, δεύτερη μέρα της άδειας του Νίκου Μοσχοβίτη. Τι έγινε, κατάλαβες, πέταξα την πηχτή και τιμωρεί ο Θεός με τη... Αδελφός μου είναι και μου λείπει, εννοείται ότι μου λείπει. Αλλά και αυτός νομίζω ότι χρειάζεται τις ανάσες του και ήδη εκεί που βρίσκεται τις παίρνει τις ανάσες απαραίτητες για να επανέλθει την άλλη Δευτέρα που θα λείπω εγώ. Τι? Στην άνδρο. Με Μενεγάκη, είναι φίλη με την Μενεγάκη Μοσχοβίτης και η συμβία του. Γι' αυτό τους φώναξε η Ελένη μαζί με τον. Πώς το λένε τον άλλο, Ματέο Παντζόπουλος. Ένας αυτός και ένας ο Γκαρσία. Λοιπόν, και τους φώναξε ο Ματέο εκεί πέρα με την Ελένη, τον Νίκο και την Καλή Ρόη στην Άνδρο, προκειμένου να περάσουν μαζί κάποιες μέρες του καλοκαιριού. Γι' αυτό και ο συνάδελφος πήγε. Μην φανταστείτε κανέναν άλλο λόγο τώρα. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι τις 12, στην δεύτερη και πρώτη τελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Αύριο τελευταία. Την Πέμπτη, Europa League, ο Άρης 9.30 ώρα με την ΑΕΛ Λεμεσού. Έχουμε να πούμε πραγματάκια για απόψε. Έγιναν σήμερα πραγματάκια στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Είχαμε κλήρωση στο μπάσκετ, όπου η κληρωτίδα, Βασίλη Καβαδία, έβγαλε ντέρμπι στην πρώτη αγωνιστική. Άρης ΠΑΟΚ στο Νίγκαλης Χολ. Τώρα τι Άρης ΠΑΟΚ θα είναι αυτό, δεν ξέρω. Έχουμε να πούμε και για τον ΠΑΟΚ. Μου φυσάνουν κάτι μηνύματα τώρα εδώ πέρα, γι' αυτό κολλάω λίγο. Έχουμε να πούμε για τον ΠΑΟΚ και το φιλικό το οποίο έδωσε νωρίτερα μετά τις 10.30 θα έχουμε Σταύρο Κόλκα. Θα μιλήσουμε και για Άρη, ο οποίος μετράει αντίστροφο για το μας Μινέλε Μεσού. Θα έχουμε και στοίχημα, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για τα προγραμματικά του UEFA Champions League. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός έφυγε με το 0-0 από την έδρα της Βικτόρια Πλζέν. Σε ένα μάστο πηδό το πρώτο ημίχρονο. Δεν κατάφερα να δω το δεύτερο γιατί καταπιάστηκα, Βασίλη Καβαδία, με άλλα πράγματα. Και είναι αρκετά συμπαθητικός ο Ολυμπιακός. Όχι, στην καρέκλα δεν πιάστηκα. Αρκετά συμπαθητικός ο Ολυμπιακός, έχει καλά στοιχεία. Φαίνεται ότι είναι περισσότερο ομάδα του Μαρτίνης, νομίζω, φέτος. Τουλάχιστον από αυτό το ένα φιλικό που είδα εγώ. Απλά έχει ένα θέμα στο γκολ. Και φέτος είναι η αλήθεια. Θα δούμε τώρα με Λαραμπή κατά πόσο θα βοηθήσει και θα τα αλλάξει αυτό. Για δώσω λίγο. Εντάξει, η κατάσταση για μία ακόμα μέρα είναι ανυπόφορη στην πόλη. Με τη ζέστη και την υγρασία και το. Αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα που θέλεις να κάνεις κάθε 2 ώρες μπάνιο, ας πούμε. Είναι πολύ, πολύ άσχημο αυτό το οποίο γίνεται με τον καιρό. Και γκρινιάζω εγώ εντωμεταξύ που από το Σάββατο θα βρίσκουμε στο άλλο κορυφαίο καζάνι βασικά στο κορυφαίο καζάνι από πλευράς θερμοκρασιών της Ευρώπης, που είναι η Κύπρος, έτσι, όπου εκεί πας, κατεβαίνεις και βγαίνεις από το αεροπλάνο και σου έρχεται όλο αυτό μέσα στα μούτρα σου, έτσι, ένα παφ! Μια ζέστη, μια υγρασία εκεί πέρα στην εξωτική μαγευτική Λάρνακα, όπου σε 10 μέρες ο Άρης θα δοκιμαστεί στον επαναληπτικό του Europa League. Γνωστά είναι αυτά, τα έχουμε πει με την ΑΕΛ Λεμεσού. Και θα ζούμε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Ακόμα μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση από την επόμενη εβδομάδα, Βασίλη Καβαδία. Το επόμενο Σάββατο συγκεκριμένα. Λοιπόν, στο Champions League, κάτσε να ανοίξουμε εδώ πέρα να πούμε τα αποτελέσματα. Περίμενε. Τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Έχουμε προκριματικά, παιδιά, για το Τζάμπιο. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Θα το βρω. Το βρήκα, Βασίλη Καβαδία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ευρώπη. Champions League προκριματικά. Σαμπουρτόλο Τυφλίδας. Βάλτο στο μιούτ, Ρενίκο. Βάλτο στο μιούτ. Σαμπουρτόλο Τυφλίδας. Δυναμό Ζάγκρεπ 0-2 στο 81. The New Saints από την Ουαλία. Κοπενχάγη από την Δανία 0-1. Αϊτχόφεν Βασιλεία 1-1 στο 51 και ημίχρονο Σουπέσκα Νίξιτς από ΕΛ της Κύπρου 0-1 στα προκριματικά του Europa League. Σαν τα κόλωμα από την Ανδόρα. Σαν να λέμε σαν τα κούλουμα δηλαδή, ας πούμε.
Σαν τα κόλωμα Αστάνα από το Καζακστάν 0-0. Τρεπέν Σούντουβα 0-2 βλέπω όσον αφορά το Europa League. Για να δούμε συνολικά τι είχαμε σήμερα. Τελικό νωρίτερα Πλζέν από την Τσεχία, Ολυμπιακός από τον Πειραιά 0-0. Και για το Europa League Αραράτ Armenians Lincoln 2-0. Τόρσοβιν Λίνφιλντ 2-2. Σκεντίγια Ντουντελάνζ από το Λουξεμβούργο. Ένα πολύ φθηνό ταξίδι. 1-2. Και είπαμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Σαν τα κόλωμα Αστάνα 0-0. Τρεπέν Σούντουβα 0-2. Ο Ολυμπιακός δεν έχασε. Θα μπορούσε νομίζω να κερδίσει. Αν ήταν πιο αποτελεσματικό στην τελική προσπάθεια και δημιουργήσε καμιά ευκαιρία, είναι η αλήθεια. Η ομάδα του Πειραιά. Ναι, Γιώργο Γκάτο, έχει δίκιο. Το live score αυτές τις μέρες είναι για να μαθαίνει γεωγραφία. Είναι μια πραγματικότητα. Έχει κάτι ομάδες, κάτι χωριά. Τώρα τα ψιλομάθαμε και εμείς που ψάχναμε τις κληρώσεις και τους υποψήφιους αντιπάλους του Άρη. Είναι λίγο γρίφος η κατάσταση με αυτές τις ομάδες. Δεν έχω μπαταρία όμως και έχω ανοίξει live στο Instagram. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται, Βασίλη Καβάλια. Τι κάνεις ρε Παπαδόπουλε, γιατί είσαι τόσο λαθέρι δηλαδή τώρα, για το Θεό. Περίμενε, ωραία. Λοιπόν, δώσε λίγο πάλι χαλί. Δεν μας αφήνω να κάνουμε κομπή ρε Βασίλη Καβαλιά τώρα, δεν είναι η κατάσταση αυτή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Πω, τρομερά πράγματα. Προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε να κάνουμε μια κομπή σαν άνθρωποι. Και όλοι θυμούνται τώρα, στέλνουν μηνύματα, κάνουν, ράνουν. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Ο Ολυμπιακός. Πλησιάζει ο Ολυμπιακός 0-0. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιξε μέσα. Τσιμίκα, Αβράμα Παδόπουλο που έγινε αλλαγή στο 22 και πολύ έπαιξε ενδεχομένως. Σεμέδο, Λαμπτελαουί, Γκιγέρμε, Μπουχαλάκη, Μασούρα, Βαλμπουενά, Ποντένσε, Γκερέρο. Και πέρασαν ως αλλαγή Καμαρά στο 56. Ο Μπά στο 22 αντί του Αβραμ και ο Ρατζέλοβιτς στο 81 αντί του Μασούρα ο Ρατζέλοβιτς. Συμπαθητικός Ολυμπιακός εμένα μου φάνηκε, το είπα και πριν, αλλά έχει θέμα στον κόλ πάλι. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερος στη συνέχεια. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ γρήγορο επιθετικό transition. Είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα μεσοεπιθετικά. Είναι μια ομάδα βέβαια που φάνηκε σήμερα να έχει λίγο θεματάκια, κυρίως στη δεξιά της πλευρά. Εκεί πέρα δεν ήταν ψηλό πέρασμα εύκολο για τη Λέχη Αγκντάς. Με τον Λαμπτελαουί βέβαια είναι ένας μπακ ο οποίος ανεβαίνει πάρα πολύ. Αυτό γιατί είναι κλειστό, είναι ανοιχτό. Α, γιατί δρώνω, ρε φίλε. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ο Ολυμπιακός άξιζε την νίκη. Είχαν και άλλοι βέβαια κάτι μαλλιά, τώρα κάτι δοκάρια κτλ. Αλλά βγάλε τις φάσεις. Ο Ολυμπιακός έλεγχε το παιχνίδι. Απλά είχε ένα θέμα στην τελική πάσα και δεν μπορούσε να δημιουργήσει πολλές κλασικές ευκαιρίες η ομάδα του Πέτρο Μαρτίνης, ο οποίος για μένα είναι μεγάλη προπονητική συμπάθεια. Τα λέω από πέρυσι και φέτος πιστεύω ότι θα αρχίσει να φαίνεται περισσότερο το έργο του Πορτογάλου τεχνικού. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, στο φιλικό το οποίο ακούσατε νωρίτερα, επικράτησε 3-1 της Άντερλεχτ του Βισεν Κομπανί, έτσι, του θρύλου των Βέλγων, μεγάλο στόπερ, ψηρά τον Σιμάντιστερ Σίτι. Έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση στο συγκεκριμένο μάτς, μία εβδομάδα πριν επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη και μπει στην τελική ευθεία προετοιμασία του για τα μάτς με τον Άγιαξ, η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα, η οποία βέβαια από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ακούγαμε νωρίτερα το Σταύρο τον Κόλκα που μετέδωσε ζωντανά το παιχνίδι, έχει ένα θεματάκι σα στημένα που έδωσε δικαιώματα απέναντι στους Βέλγους. Πέλκας Ακπομ και Γαϊτανίδης πέτυχαν τα γκολ του δικεφάλου. Σε ένα ακόμα νικηφόρο φιλικό φαίνεται πως ο ΠΑΟΚ αρχίζει να ρολάρει. Βέβαια τα φιλικά πάντα έχουν δύο αναγνώσεις και καμιά φορά είναι και δίκοπο μαχαίρι και μπορεί να πας μετά στα επίσημα και να δείξεις πολύ διαφορετική εικόνα αν τα πηγαίνεις καλά στα φιλικά και να παρουσιάσεις μια αρνητική εικόνα και μετά να δημιουργηθούν πολλά ερωτηματικά γενικότερα. Αλλά πάω για την ώρα, τουλάχιστον στα φιλικά δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση και είναι σημαντικό από τη στιγμή που μιλάμε για μια ομάδα που διανύει ένα μεταβατικό στάδιο με ένα νέο προπονητή στον πάγκο της, μια νέα φιλοσοφία που πρέπει να
περάσει, με τους νέους παίχτες να μπαίνουν σιγά σιγά κι αυτοί στο κλίμα και φυσικά τον ΠΑΟΚ να περιμένει και τις υπόλοιπες μεταγραφές πρέπει να γίνουν. Αριστερό μπακ, τον χαφ τον οποίο έκλεισε από την Γάνδη. Θα μας τα πει καλύτερα φυσικά και ο Σταύρος ο Κόλκας μετά από τις 10.30. Με το μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι. Γιατί η μέρα είναι δύσκολη για πολλούς λόγους και ο Βασίλης Καβαδίας με αντίκρισε σήμερα όταν μπήκε στο ραδιομέγαρο σε τι κατάσταση ήμουνα. Λοιπόν, πήγα και έφαγα έξω. Εντάξει. Σε γνωστό μπεργκεράδικο της πόλης. Και πολύ καλό κιόλας, πολύ ποιοτικό. Λοιπόν, τρώμε ρε παιδί με τον μπέργκερ μας, εκεί πέρα με τις πατάτες, με τα τσένταρ. Τώρα πάλι θα κάνω κόσμο να πεινάσει απόψε. Μετά από το εσένα πρώτο, λοιπόν. Βάλε τη γάνη από πίσω. Βάλε τη γάνη από πίσω. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχουμε ηχό από παγωτό. Α, βάλε, ναι, βάλε γκριλ. Εδώ είμαστε, Βασίλη. Λοιπόν, και πάω λοιπόν σε γνωστό μπεργκεράδικο της πόλης, έτσι, και έτσι τσίριζαν τα μπιφτέκια τώρα, τα ρίχνανε πάνω και πέρα σε αυτά τα ειδικά τα οποία έχουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, βγάζανε τα ψωμάκια, τα ψιλοζεσταίνανε κι αυτά, τα μπιφτέκια τα βλέπες, βγάζανε καπνούς από πάνω, οι μάγειρες, ρίχνανε τα μπαχάρια το ένα το άλλο, καραμελωμένα κρεμμύδια. Ανανά είχε μέσα. Πήρα ένα τώρα που είχε μέσα ανανά. Ανανά, ναι, ο οποίος ήταν συμπαθητικός. Οκ, δίνει μια έτσι μια γλυκιά νότα, ρε παιδί μου, στο μπέργκερ. Οκ, και οι πατάτες από δίπλα που γίνονταν, ρε παιδί μου, έτσι, και τις ετοιμάζανε, και το τσένταρ που ζεσθενότανε και ήταν έτοιμο, και το παίρνει και τον βλέπεις και το παίρνει, ρε παιδί μου, το τσένταρ και το χύνει πάνω από τις πατάτες και το ετοιμάζει έτσι μέσα σε ένα μπολάκι, σε ένα αυτά του σκύλου που πίνεις νερό. Αλλά ωραίο τίμιο, εντάξει, όχι. Okay. Και στα φέρνει μπροστά σου, παιδί μου, και είμαι εγώ ρεξάτος κιόλας, γιατί έφαγα κάτι δημητριακά τις κακές ώρες το πρωί. Οκ. Okay. Δεν έχει μελέτη και τέτοια σήμερα, εντάξει, κάθε μέρα αυγό, ούτε Πάσχα να ήταν. Τέλος πάντων, έρχεται το μπέργκερ να πούμε, το τρώσει εκεί πέρα, τσιτσιρίζουν και τα άλλα τα μπέργκερ στο βάθος από μέσα στην κουζίνα, Βασίλη Καβαδία. Εντάξει, τρώμε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, μια χαρά, περνάμε κουλουπού κτλ. Ωραία, λοιπόν, τρώμε. Τρώω και λίγο από ένα διπλανό πιάτο, γιατί είναι αμαρτία να αφήνουμε φαγητό. Εντάξει, δηλαδή γίνεται τώρα να σηκώνονται άνθρωποι από το τραπέζι και να έχει μέσα σε ένα πιάτο φαΐ. Είναι ντροπή, ρε φίλε. Άλλα παιδιά δεν έχουν αφάνει στην Αφρική. Και εγώ έχω, νιώθω ότι έχω την ειδική υποχρέωση να καλύπτω αυτά, να διευθετώ τέτοια ζητήματα. Τέλος πάντων, και πάμε να φύγουμε και βγαίνουμε από το μαγαζί και πέφτει στο τραπέζι η πρόταση. Αν φάμε, λέει, και ένα παγωτό. Λοιπόν, δεν έχει ήχο για παγωτό, ε. Δεν ξέρω. Αν πατήσεις ice cream sound στο YouTube, τι μπορεί να βγάλει, ας πούμε. Δεν νομίζω να έχει κάποιο ήχο. Και εγώ όντως τώρα, εντάξει. Εκτός αν βγάλει ήχο για κανένα παγωτατζίδικο που παίζουν αυτές οι μουσικές. Έχει. Μην μου πεις τώρα τι έχει. Βάλ το. Θα πούμε στο κλίμα, λοιπόν. Εντάξει, βάλω το φορτηγάκι. Βάλε το φορτηγάκι. Λοιπόν, και πέφτει μετά στο τραπέζι, ιδέα. Λέει, να μην φάμε. Τι είναι αυτό, τι έγινε, διαφήμιση. Τι είναι αυτό, ρε Βασίλη. Θα πεθάνουμε. Game Boy, έβαλες. Τέτοια παίζουν, ε. Τι τέκνο είναι αυτό. Τέκνο παγωτατζίδικο. Παγωτατζίδικο τρανς. Βάλε το χαλί, δεν πειράζει, εντάξει. Βάλε το χαλί για να συνεχίσουμε. Και λέμε, ρε παιδί, να πάμε να φάμε ένα παγωτάκι. Και πάμε λοιπόν και κουμπώνουμε και ένα παγωτό. Αλλά εγώ, επειδή είναι το μεταξύ, ήξερα τις δυνάμεις μου εκείνη τη στιγμή και το μέχρι που μπορούσα να φτάσω, λέω, δεν θα πάρω χωνάκι. Θα πάρω κάτι πιο απλό. Θα πάρω ένα κυπελάκι με λίγο παγωτό μέσα. Αλλά και αυτό, ρε φίλε, προς το τέλος το φάγαμε το ζόρι. Αλλά το έφαγα για να μην μείνει. Όχι τίποτα άλλο. Και έρχομαι μετά και μπαίνω ο Παπαδόπουλος μετά στο αυτοκίνητο. Μέσα στη ζέστη τώρα. Εντάξει, έχει βράσει ο τόπος το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς δεν πέτυχα κίνηση. Γιατί άμα έπεφτα και στην κίνηση, άστο. Παρκάρω εύκολα, δόξα τω Θεώ. Έχει αδειάσει πολύ τις τελευταίες μέρες. Ήψιλο αδειάσει σιγά σιγά και θα κορυφωθεί αυτό μέσα στον Αύγουστο. Και βρίσκουμε εύκολα παρκάρισμα. Και ανεβαίνω στο ραδιόφωνο σε μια ημιλιπόθυμη κατάσταση. Πάω μέσα στο γραφείο και συνειδητοποιώ ότι δεν έχω καφέ. Κάτι δώρα έχει κλείσει 4 η ώρα, μας κάνει αυτή τη ζημιά μεσημεριάτικα το καλοκαίρι, εντάξει. Και λέω τώρα τη δώρα την οποία
σε λίγο καιρό δεν την έχουμε από κάτω, θα την έχουμε από πάνω. Πάρε πάνω τη δώρα. Λοιπόν, και παίρνω εδώ πέρα καλό φίλο και συνάδελφο Βασίλη Καβαδία, που δεν το σηκώνει με την πρώτη, γιατί λέει για καλό δεν είναι αυτό το τηλεφώνημα. Αλλά πήρε πίσω, πολύ τίμιος. Πήρες πίσω, ήσουν πάρα πολύ τίμιος και καθαρός, γιατί τέτοιος είσαι. Και του λέω, αδελφέ μου, λέω, θα μου φέρεις ένα καφεδάκι. Έτσι, ωραία, καφεδάκι μου λέει ο Βασίλης. Καφεδάκι μου λέει. Από τον Απολέον του λέω, σου φέρω φιλαράκι, μα σου φέρω. Και έφερα έναν ωραίο φρέντο εσπρέσο σκέτο, το οποίο ακόμα τον έπινα μέσα. Βοήθησε πάρα πολύ στο να συνέλθουμε λίγο. Αλλά και ο Καβαδίας, όταν μπήκε μέσα και με είδε στο γραφείο, πώς ήμουν, ρε παιδί μου, σε μια κατάσταση που. Βγήκα δηλαδή με πολύ μεγάλη δύναμη ψυχή στο απόγευμα στο Λαμπάουτ Άρισον Air που ήμουν μόνος μου πάλι. Μόνος το απόγευμα, μόνος και το βράδυ. Θα τα λέμε αυτά και να τα σημειώνουμε. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον ο ένας θα είναι εδώ αύριο. Εντάξει, και ο ένας σήμερα είπε για σοβαρό λόγο, είναι η αλήθεια. Ο άλλος αδιεύει, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρός λόγος. Τέλος πάντων, και γενικότερα το, η ουσία της συζήτησης και της κουβέντας που άνοιξα τώρα με τον Βασίλη Καβαδία είναι το εξής. Ότι τώρα που έχει αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία, μην τρώτε βαριά. Μην πιέσετε τον εαυτό σας. Ειδικά το μεσημέρι. Γιατί μπορεί να φράξουν οι αρτηρίες σας. Γιατί εγώ ένιωσα ότι φτάνω κοντά σήμερα το μεσημέρι. Και είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Συν ότι θέλει να πίνει συνέχεια νερό. Γκολ Δυναμό Ζάγκρεμπ. Περίμενε. Στα πραγματικά του Champions League με την Σαμπουρτόλο Τυφλίδας, Δυναμό Ζάγκρεμπ 0-2. Α, τελικό, τελείωσε βασικά. Κάτσε ρε. Τι βάλαν γκολ και τελείωσε. Όχι, ναι, τελείωσε βασικά. Η ειδοποίηση για τον γκολ μου βγήκε στον άλλο τον υπολογιστή, γιατί άργησε λίγο. Τελικό, εκεί πέρα, 0-2. Άλλα τρία παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. The News Age Κοπεχάγη 0-2, Αιτχόφεν Βασιλεία 1-1 και Σουπέσκα Νίξιτς από ΕΛ 0-1 στο 55ο λεπτό. Και έχουμε ημίχρονο, βλέπω ακόμα στο Τρέπεν Σούντοβα 0-2, Σάντα Κόλωμα Αστάνα 0-0 και είπαμε νωρίτερα και τα αποτελέσματα τελικά που είχαμε από το προγραμματικά του Europa League. Κάπως έτσι λοιπόν κυλεί σήμερα μας Βασίλη Καβαδία. Επαναλαμβάνω, σε μια πόλη που αρχίζει να βιάζει και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Προχωράμε πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το κομμάτι βέβαια θα φύγουμε εμείς το ερχόμενο Σάββατο. Δεν μπορώ να πω ότι βοηθάει ιδιαίτερα στον απολαύσω, αλλά μετά, ρε φίλε, 15 Αύγουστο είναι η χαρά του να παρικάρεις Θεσσαλονίκη. Εγώ 15 Αύγουστο έχω να λείψω χρόνια από την πόλη και κατεβαίνεις και δεν ξέρεις πού να βάλεις το αυτοκίνητο. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ ωραία και βολική, γιατί όλοι φεύγετε. Εντάξει, πλακώνεστε, Χαλκιδικές, Πλαταμόνα. Εντάξει, πήγε ξαδέλφη μου την Κυριακή για μπάνιο στο Πλαταμόνα. Όπου οι θάλασσες είναι τραγικές. Λένε αυτοί που έχουν πάει, Βασίλη Καβαδία. Ενώ στη Χαλκιδική έχεις πάει για μπάνιο στο Πλαταμόνα. Κάτω από το κάστρο. Οι θάλασσες είναι κακές εκεί πέρα. Ενώ Χαλκιδική, ακόμα και πριν μπεις, ρε παιδί μου, πρώτο πόδι κτλ. Και πας στον προθάλαμο της Χαλκιδικής που είναι Νέα Ηράκλεια, Καλλικράτεια, Μουδανιά, οριακά λίγο υποτίδια, αλλά αυτή είναι πάνω στο πόδι. Λοιπόν. Περίμενε. Α, εδώ πέρα, αδελφός. Εδώ πέρα, ο αδελφός, ο Μιχάλης. Καλός φίλος και συνάδελφος. Τι Πλαταμόνα, ρε, μόνο Πράβετς. Ναι, ρε, φίλε. Πραβετσάρα πάνω εκεί πέρα, να πούμε δροσιά. Οι σκνίπες που είναι σαν F-16 και γυρνάνε πάνω σου από πάνω σου και σε βλέπουν, ρε παιδί μου, πώς βλέπεις εσύ την Μπιριζόλα, τη μεγάλη, την Άγκους, ρε παιδί μου, που έγινε ένα κιλό κτλ. Έτσι σε βλέπει και η σκνίπα ο Πράβετς. Και όταν σε τσιμπάει, σου αφήνει κάτι σημάδια που είναι σαν τα μπαλάκια του πινκ-πονγκ. Κατάλαβες, αλλά ωραίο το Πράβετς, Βασίλη Καβαδία. Ιδηλιακό. Δροσερό. Εντάξει, και πάνω απ' όλα, φθηνό ρε φίλε, το λέβα. Άλλη αξία. Έπιανε τα λέβα και νόμιζα ότι είχε στα χέρια του δολάρια. Του ήσουν βασιλιά εκεί πάνω. Αφού ψωμολισάνε, ρε. Τι να κάνουνε. Γέμισα τα αμάξι με τα μισά λεφτά που το γεμίζω εδώ πέρα. Και το ξενοδοχείο ποιότητα που ήμασταν εκεί πέρα, εμεί πάνω από τη Σόφια. Εξαιρετικό. Ξέρετε τι γινόταν το Σαββατοκύριακο. Λαϊκό προσκύνημα. Ερχότανε. Πώς θα τις χαρακτηρίσω. Ό,τι escort service υπήρχε, ρε παιδί μου, στη Σόφια, οι μισές ερχόντουσαν πάνω στο Πράβετς. Αλλά εμείς δεν φάγαμε γιατί ήμασταν τίμοι και εμείς. Δεν θέλουμε τον πληρωμένο έρωτα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δεν είμαστε φαν του πληρωμένου έρωτα, Βασίλη. Δεν είμαστε. Όπως θα λέει και στα μάτια μεγαλύτερη. Α, τι λέει. Κατάλαβες. Δεν είμαστε. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία κατάσταση πάνω στη Βουλγαρία. Αν εξαιρείς βέβαια ότι κάναμε 7 ώρες για να φτάσουμε. Εντάξει. Γιατί ακολουθούσαμε έναν άλλο πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, το οποίο το GPS πρέπει να ήταν από τα Κινέζικα εδώ πέρα στο Βαρδάρι. Και έχουμε περάσει από κάθε κατσικοχώρη που υπήρχε στη Βουλγαρία, να πούμε, έχουμε περάσει από. Τι χωριά τώρα δηλαδή, σαν να πηγαίνεις ας πούμε στην Καβάλα, όχι, σαν να πηγαίνεις στη Φλόρινα από επαρχιακό δρόμο.
από τον παλιό το δρόμο, πριν γίνει η Εγνατία. Μην κοιτάς τώρα πολύ γίναμε μπρούκλιδες και πάμε από την Εγνατία δύο ώρες στη Φλόρινα. Περάσεις από έδες, από ό,τι άλλο έχει εκεί πέρα να πούμε, για να φτάσεις στη Φλόρινα. Και τα μάτια σου έχουν ματώσει. Κάπως έτσι ήταν και εσύ Βουλγάρια. Αλλά όταν φτάνεις, φίλε, αξίζει τον κόπο. Βλέπεις κάτι διαφορετικό. Εντάξει, το βράδυ δεν είναι να κυκλοφορείς πάρα πολύ, γιατί πέστη κανένα να φέρει λεφτά σου. Λοιπόν. Ναι, και ψάχναμε καπνό. Δίνεις και ένα χαρακτηρισμό. Εντάξει, ρε φίλε, πάμε και ο Σαντάνς μια βόλτα. Να πάρουμε τσιγάρα. Φτηνά τσιγάρα, ρε Μιχάλη, κάτσε, τι να κάνουμε. Πήρες και τον αέρα σου εκεί πέρα, είδες την περιοχή. Εξαιρετική δηλιακή, θα έλεγα. Λοιπόν, έτσι που λέτε είναι τα πράγματα. Σε πρώτη φάση και εμείς σε λίγα χρόνια Βουλγαρία θα γίνουμε. Μην αγχώνεστε. Οδεύουμε αργά αλλά σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση. Κουνάει καταφατικά το κεφάλι ο άρχοντας κονσόλας απέναντί μου, ο Βασίλης Καβαδίας, ο οποίος σιγά σιγά θα μας στείλει στο πρώτο διάλειμμα, καθώς έχουμε φτάσει 10 και 29 εδώ πέρα στη συχνότητα του Λίμπερο 107,4. Μαζί μας Στίχημαν και Στίχημαν.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της Στίχημαν στο τάμπλετ ή το κινητό σας και καλείστε να επιλέξετε μεταξύ εκατοντάδων επιλογών στοιχηματισμού, cash out, live casino, όλα αυτά σας τα προσφέρει η Στίχημαν. Δώσε break, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε με νέα σύνδεση με Ολλανδία και Σταύρο. Με Βρυξέλλες, πια Ολλανδία. Με Βρυξέλλες που πηγαίνει τώρα, επιστρέφει στην Ολλανδία και με Σταύρο Κόλκα. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Μας φάγανε. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12. Γκόλι Βασιλεία 1-2 μέσα στην Αϊτχόφεν για τα προγραμματικά του Champions League. Λοιπόν, πάμε στα του ΠΑΟΚ. Είχαμε φιλικό νωρίτερα. Πάμε να κάνουμε τη σούμα του φιλικού αυτού κόντρα στην Άντερλεχτ με τη βοήθεια του Σταύρου Κόλκα, ο οποίος τώρα δεν ξέρω αν είναι στο Βέλγιο ή αν έχει περάσει σύνορα και έχει πάει στην Ολλανδία. Σταύρε μου, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα Νίκο μου, όχι, Βέλγιο είμαστε ακόμα. Ναι. Αν και μη φανταστείς ότι καταλαβαίνεις όταν περνάς σήμερα. Καλά, ναι, οκ. Okay. Αν έχει μια πινακίδα, δηλαδή μικρή δεξιά σου, από τη μία ότι είσαι Βέλγιο και την άλλη είσαι Ολλανδία, καμπάνε να παίρνουμε. Απλά αλλάζει η αρχιτεκτονική. Ναι. Λίγο. Μάλιστα. Πού φανταστείς να μην συγκινήσεις πράγματα. Από τον ΠΑΟΚ είδαμε φανταστικά πράγματα σήμερα. Κοίτα, φανταστικά πάντα εγώ κρίνω με βάση τις συνθήκες. Μιλάμε τώρα για ένα γήπεδο που καίει, 36-37 βαθμοί Κελσίου, όλα κακή, 6 ώρα τώρα κακή ώρα για δεύτερη, εδώ πέρα. Μην όπως εμάς που συνοπέφτει ο ήλιος, εδώ είναι ντάλα, εδώ είναι 43 ώρα το 6. Γιατί το βάλανε πιο αργά? Τώρα ψάξε βρες. Και γιατί το βάλανε 180 χιλιόμετρα τη βάση? Ναι, μιλάσανε. Ο προγραμματισμός γιατί... εκπληκτικός. Ναι, δεν υπάρχει. Τώρα ναι. Ο ΠΑΟΚ γενικά θα πρέπει να αναρωτηθεί τι συνέβη στην φετινή προετοιμασία. Ποιο κομμάτι ευθύνης φέρει το προηγούμενο team, ποιο κομμάτι ευθύνης φέρει η διοργανώτρια εταιρεία και στο τέλος να κάνει μια σούμα και να αποφασίσει αν θα πρέπει να συνεχίσει το εργάτη μαζί της ή όχι. Ναι. Εγώ δεν θα συνεχίσω. Ναι. Έτσι. Βασικά θα το φτιάξω και μόνος μου. Δεν θα ρωτήσω κανέναν. Πόσο θα φτιάξω, τι θα κάνω. Ναι. Ωραία. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, με ψάζοντας. Εντάξει, νομίζω... Για να δεις, έχω 5 ομάδες να κάνεις τον τεχνικά. Νομίζω ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έβγαλαν τα συμπεράσματά τους και από ό,τι ακούω και από σένα, μάλλον του χρόνου θα αλλάξουν πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι, εντάξει. Δεν έχουμε πολλές φορές την κοινή λογική. Σωστό και αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι συμβεί αυτό. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, έστω και έτσι, η ομάδα ήταν σοβαρή. Εγώ κρατάω αυτό πάντα ως βάση. Είχε μια τακτική συνείδηση σωστή. Όταν πιέστηκε από την Άντερνετ ψηλά, έψαξε ένα άλλο μοτίβο παιχνιδιού. Προσαρμόστηκε στην συνθήκη του αγώνα. Έπαιξε στο ανοιχτό γήπεδο την κόντρα επίθεση, η επιθετική του μετάβαση για τις συνθήκες. Κάτσε λίγο για την χρονιά εσάς, Αγελάδας αυτή τη στιγμή να περνάμε εδώ τα βροχιά. Μια εσάς κοπριάς. να παίρνει από παντού με τα μάξι. Είναι λίγο σοκαριστικό, κάτι έφαγα τα ζώδαμα. Χαλασμένο. Είναι σαν εκείνο το ύψος του Τσάνταλη. Φαντάζει το επί 12. Πω. Κακό. Τέλος πάντων για να δούμε αν περάσαμε. Εντάξει, έχει λίγο από μηνάρια εσάς, αλλά εντάξει. Εντάξει είμαστε.
Επειδή έχει και γυναίκα η παρέα, πάρτε ένα αποσμητικό και ψεκαστείτε λίγο να φύγει, εντάξει. Τώρα σε χάνουμε λίγο. Ελά. Καλύτερα τώρα, ναι, μια χαρά. Μάλλον επηρέαζε μυρωδιά το σήμα. Το εσάν σου γενικά επηρεάζει. Ναι, μάλιστα. Όλα. Για να συνεχίσουμε με τα γνωστικά. Πολύ σοβαρός, πολύ προσαρμοστικός σε τίτλο του αγώνα. Έβγαλε αρκετά μεγάλη ένταση για τις συνθήκες που επικρατούσαν κυρίως από τον Μίκονο. Νομίζω με τον Μπέλκαν ένας εξαιρετική μέρα για να συνεχίσει την πολύ καλή προετοιμασία. Κατάφερε να πετύχει ένα γκολ. Κατάφερε να κλέψει πολλές μπάλες και να βγει γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο και να δημιουργήσει καλές ευκαιρίες. Σε ροή αγώνα δεν απειλήθηκε από μια ομάδα ιστορική όπως η Άγγλοι και μεγάλη για το Βέλγιο και την Κεντρική Ευρώπη. Αν θέλουμε να ψάξουμε ένα μελανό σημείο της εμφάνισης του ΠΑΟΚ, είναι εδώ η αντίδρασή του στις κειμένες φάσεις, εκεί όπου κυρίως το κομμάτι των κόρνερ που έπαιζε man-to-man δεν πήρε μονομαχία. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να κρατήσει ο Αμπέλ Φερέιρα στα αρνητικά του. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια, το παράδοξο είναι ότι συνήθως ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα να μείνει στη σεζόν σε αστημένα και όχι στο man-to-man. Σήμερα έχει θέμα στο man-to-man. Μπορεί να είναι και της στιγμής το πρόβλημα. Γενικά πάντως ο ΠΑΟΚ σκοράρει με πολύ διαφορετικούς τρόπους και όχι με στιμένες μπάλες όπως στην εποχή του Τσέσκου. Αυτό δεν είναι καλό. Είναι καλό στο κομμάτι του σκοράρω με αρκετούς τρόπους και έχω αρκετούς σκόρερ και έχω αρκετά καλό συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Έχω αρκετά γρήγορη κυκλοφορία μπάλας, αλλά θα τα χρειαστώ την αυτημένα. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ πήρε πολλούς βαθμούς, όχι λίγους, πάρα πολλούς, έχει κοντά στους 40% νομίζω σκόρ από στιγμένες μπάλες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και αυτό το κομμάτι. Και δεν είναι ότι έχουν δουλευτεί, έχουν ψηλοδουλευτεί. Δεν θα πω εγώ πολύ λίγο, θα πω ότι έχει γίνει ένα κομμάτι τέλος πάντων της προετοιμασίας, έχει απασχολήσει τον Περέιρα και αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πάλι εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι οι άντρες πίεσε ψηλά και θέλησε να κάνει τη ζημιά εκεί. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάλι βρήκε τη λύση. Ο Ζαμπά έχει κάνει μια εκπληκτική ενέργεια στον κόλπο. Επειδή έφυγε και μπροστά μας σε σακούλα, έφυγε ο καημένος, μιλάμε. Έφυγε το γήπεδο. Σκόραρε και ο Άκμπουμ. Όλα καλά. Πάμε παραπέρα. Απομένουν δύο φιλικά ίδια μέρα. Ένα με την Αλταγούν της Σαουδικής Αραβίας. Ένα με τη Φορτούνα Σουτάν που είχατε μια κακή εμπειρία. Αλήθεια είναι, Σταύρο μου, ναι. Ναι, δεν ξέρω καλή ήταν αυτή ή εσύ τα βάζεις μόνοι σας. 5-1. Ναι, το σκόρ το θυμάμαι. Ναι. Δεν τα χαρίζεις αυτά. Δεν τα χαρίζεις αυτά, ναι. Και πάνω τα θυμάμαι, ναι. Όλα. Δεν έχουμε, αν ναι, είχαμε, ναι, τον απεσταλμένο του All About Ars και του Λίμπερ εδώ πέρα θα μας διαφώτιζε η αλήθεια. Με μεγάλη μου χαρά τον άκουγα παράλληλα εκείνη τη μέρα, αλλά ξέρεις. Ναι, 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 το φαντάζομαι. Αν μη τι άλλο. Ναι. Εντάξει, Σταύρο, φιλικά είναι αυτά. Δεν τα έχουμε πάθει και εμείς, Νίκο μου. Άμπραβο, άμπραβο. Φιλικά είναι αυτά. Θα ξεχάσουμε το σκάμι για με την Πλασμάικ. Ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται. Η οποία τι κατηγορία έπαιζε τότε αυτή. Γάμα. Γάμα έπαιζε κιόλας. Άντε, εγώ πες την έφαγα από πρώτη κατηγορία ομάδα, ας πούμε. Γερμανίας όμως. Γερμανία, σωστό. Σωστή, σωστή παρατήρηση. Είναι λίγο, ναι, λίγο διαφορετικές κατηγορίες στην Γερμανία από την Ολλανδία. Ναι, σωστό. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια μικρή ομάδα της Eredivisie, την Brunswick. Ναι. 15.000 κόσμο είχε το γήπεδο. Όταν πήγαμε. Και άνοιξε το μάτι τους, μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Με τη Φορτούνα Σιτάς λοιπόν, η οποία κάτι έχει για να σας βάλει 5 γκολ. Του κάτω. Σε αυτή θα... Δεν ξέρω σε ποια ένδεκα, σε ποια ειδική αναμέτρηση θα προτιμηθεί ο βασικός κορμός, αλλά είναι γεγονός ότι από την Ρουμανία και μετά ο Φερέιρα έχει καταλήξει ένα κορμό. Ο κορμός είναι Ασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Γιαννούλης, Καντουρί σίγουρα θα δούμε με Αγκούστο και που θα γίνει ή με τον Εσίτη εφόσον υπογράψει. Μπίσες βαρα αριστερά, Ζαμπά δεξιά, Πέλκας με
Ακπομ στην επίθεση. Αυτή είναι η ομάδα που θα παίξει πιθανότητα και πώς θα πείσουν παιχνίδι με ένα ερωτηματικό αυτόν που θα έχει δίπλα του ο Μαρ Ελ Καντουρί. Όλα αυτά βέβαια την υγεία τους να έχουν τα παιδιά και να είναι σε θέση να βοηθήσουν την ομάδα. Μάλιστα. Τώρα, στα μεταγραφικά, που εσύ που νομίζω ότι τυπικά θα δηλώσει αύριο και ο ΠΑΟΚ έχει κάποιες περιπτώσεις αριστερού μπακ για να τελειώνει και εκεί. Το Κοεντρέα ανοιχτό είναι ακόμα, αλλά όχι τόσο ζεστό και καυτό όσο ήταν. Αυτό για την πόρτα ισχύει. Και είναι τώρα η πόρτα μετά από μια αποτυχημένη χρονιά με αρκετές ανακατατάξεις. Θα πάει να πάρει τον Κοεντρέα στα 31 του για βασική επιλογή. Το βλέπω λίγο παπά. Ναι. Εγώ προσωπικά. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, καλό όνομα έχει στην Πορτογαλία, ποιοτικός παίκτης είναι, αλλά η Πόρτο είναι μια ομάδα που προσπαθεί να αντιδράσει με το περσινό κάζο που τα έχασε όλα. Ναι. Και δεν είναι μια ομάδα που επενδύει σε 31 χρόνια. Γι' αυτό και εγώ όταν μου είπα για τον Πασχαλάκη τι έχει ενδιαφέρον τώρα η Πόρτο που είναι θεματοφύλακας, εντάξει, δεν το πήρα και πολύ στο σοβαρά γιατί είναι 30 ο Πασχαλάκης. Δύσκολα θα δεις την Πόρτο να αγοράζει 30 χρονών παίκτες. Βέβαια θα μου πεις ότι ο Κοεντρέα είναι ελεύθερος. Εδώ μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει το σκεπτικό του ΠΑΟΚ και η Πόρτο για να πει ότι ας τον έχω για μια σταθερή λύση και βλέπω. Και στο τέρμα και όλα που είπες, οι ηλικίες είναι και λίγο διαφορετικές. Εντάξει, προσεγγίζεις διαφορετικά τη θέση του τερματοφύλακα στο κομμάτι της ηλικίας, νομίζω. Εντάξει. Και όμως δεν πείτε τώρα να παίζει Πόρτο και πεφτεί καμένη ένα τερματοφύλακα μου φαίνεται παράξενο. Τι να σου πω τώρα. Θα είχε ένα ενδιαφέρον. Θα είχε ένα ενδιαφέρον. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν το βλέπω πιθανό. Εγώ θεωρώ ότι είναι περισσότερο διαλογές του περιβάλλοντος Πασχαλάκη που κάτι άκουσε από κάπου. Α. Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή. Μου είπανε. Ναι, κατάλαβα. Μου είπαν σου πά. Κοίτα τα παιδιά πολλές φορές τα παραμυθιάζουν. Δηλαδή είμαι εγώ ο μάνατζέρ σου. Ωραία. Και σε πιέζω να μου πεις μια πρόταση γιατί έχω κάνει παπάδες. Ναι. Θα να υπογράψω ένα εκατομμύριο. Ναι. 1,5. Ωραία. Και εσύ δεν μπορείς, αλλά όλο και να μου πετάξεις μια βλακεία και να με ψήσεις. Να θα σε δει η Πόρτο, να μου πάνε ο τάδε. Ναι. Να είμαι σε επαφές. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα πρωί στέλεχο. Στέλεχος της Παράρης, Νίκο μου. Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Που άφησε την καταστροφή πίσω του. Δεν λέμε ονόματα. Όλοι καταλάβαμε ποιος είναι, ναι. Όλοι καταλάβαμε ποιος είναι. Είχε υποσχεθεί σε μεγάλο Έλληνα ποδοσφαιριστή μεταγραφή στην Βαλένθια, του Ρανιέρη τότε. Ναι. Ωραία. Τον παίρνει τηλέφωνο ο παίκτης την ώρα που τον βλέπει στον απέναντι δρόμο. Ναι. Του λέει έλα ρε πού είσαι. Την ξέρω. Είμαι Βαλένθια, διαπραγματεύομαι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Στο ψυχικό είχε γίνει αυτή η φάση. Εντάξει. Ναι. Γιατί καμιά φορά και ο κόσμος λέει γιατί τον κράτησε αυτό να μπορεί να έχει καλές προθέσεις. Ναι. Γιατί μπορεί να ξέρω ότι είναι τα 15 σκηνικά τα οποία γελάει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Δηλαδή και το Παπαζηλίκη και ένα όριο. Και μεταξύ κατεργαλών η μικρήνια. Μάλιστα. Κάπως έτσι πάει. Μάλιστα. Αυτά γενικά. Δεν έβαλε, δεν ξέρω αν θα πεις κάτι άλλο. Όχι, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Πλέον τώρα το πρόγραμμα τι έχει, επιστρέφεται. Επιστρέφουμε με το καλό στην Ολλανδία, το οποίο πλησιάζουμε. Αύριο έχει βγει αποφόρηση μόνο από την Παγκοσμία, γιατί μετά από λίγο που κάνανε τα παιδιά σήμερα, προβάωσε να γίνει χαλάρωμα το πρωί και μακάζ κτλ. Ήταν επίπονη η διαδικασία του παιχνιδιού και της μεταφοράς και των συνθηκών. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε περισσότερο να δούμε τα μεταγραφικά τι γίνεται. Μάλιστα. Πέμπτη επίσης. Νομίζω θα έχει δική προπόνηση, Παρασκευή το ίδιο και μετά θα πάμε κατευθυντικά. Θα δούμε την ευθέα, έτσι την Κυριακή να πιστεύουμε όλοι μαζί. Ωραία. Ωραία. Καλή επιστροφή. Καλή ξεκούραση. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να είσαι καλά, Σταύρο μου. Λοιπόν, αυτά από τον Σταύρο Κόλκα και την, το σχόλιο του Σταύρου για το σημερινό φιλικό του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. 1-3, επαναλαμβάνω, η νίκη του ΠΑΟΚ επί της βελγικής ομάδας με θετικά και αρνητικά στοιχεία τα οποία παρουσίασε η ομάδα του
του ΠΑΟΚ. Πώς άλλο και ο Γιώργος, μια ομάδα του ΠΑΟΚ, η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα. Με την συμπεριφορά της, την κακή συμπεριφορά της στις διστατικές φάσεις να συμπεριλαμβάνεται νομίζω στα αρνητικά του παιχνιδιού. 2-2 η Αϊτχόφεν. Κάτσε, το κάνει 3-2. Ήτανε 2-2. Πού είναι, 3-2 η Αϊτχόφεν, έχει καθυστερήσεις. Έχει βάλει 2 γκολ. Έλα καλό μου. Μέσα, να, στο 90 και στο 93. Δύο γκολ Αϊτχόφεν που έχανε 1-2 μέχρι το 90. Το γυρίζει, μεγάλη ανατροπή για τους Ολλανδούς. Αφού κέρδισαν τον Άρη 3-0, κερδίζουν τώρα και τη Βασιλεία 3-2 και παίρνουν ελαφρύ προβάδισμα για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Champions League. Έχουμε τελικό Σάντα Κόλωμα Αστάνα 0-0 στο Europa League και στο 67 Τρεπέν Σούντουβα 0-3. Μόλις γυρίσουμε από τον break θα κάνουμε και μια σούμα τα τελικά που έχουμε μέχρι στιγμής στο Champions League και στο Europa League. Παραλαμβάνω ρίτερο Ολυμπιακός 0-0 με τη Λέχια Γκντάνσκ, με τη Βικτόρια Πιλζέν στην Τσεχία. Και για τον ΠΑΟΚ, για να συνεχίσω αυτό που λέγαμε, θετικά και αρνητικά και αυτό το κομμάτι των θετικών φάσεων. Νομίζω ότι αρκετοί πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο έχουν αρχίσει να τις υποτιμούν, ενώ οι στατικές φάσεις δίνουν στις ομάδες, αυτό που λέγαμε πριν με τον Σταύρο, τουλάχιστον τα μισά τους γκολ σε μια σεζόν. Και ειδικά σε μάτς που δυσκολεύεσαι απέναντι σε κλειστές άμυνες, βοηθούν πάρα πολύ τον Άρη. Για τον Άρη ήταν δώρο πέρυσι στις στατικές φάσεις. Και τα γκολ που πήρα τις στατικές φάσεις, και δεν πήρε λίγα κιόλας πέρυσι ο Άρης. Και θα είναι κλειδί νομίζω και στο μάτς της Πέμπτης με την ΑΕΛ Εμεσού στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αν η ομάδα του Παντελίδη δεν καταφέρει να ανταποκριθεί απέναντι στην κλειστή άμυνα και συμπαγή άμυνα την οποία θα συναντήσει από πλευράς Κυπρίων. Γι' αυτό μην υποτιμά τις στατικές φάσεις, είναι πολύ σημαντικές και όταν επιτίθεσαι και όταν αμήνεσαι. Γιατί με τον ίδιο τρόπο που θες να κάνεις ζημιά, μπορεί να την κάνει και ο αντίπαλός σου. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει άλλα δύο φιλικά μέχρι να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Φιλικά που θα γίνουν την ίδια μέρα, το ερχόμενο Σάββατο. Το ένα τώρα την ομάδα τη Αδικία δεν μπορώ να θυμηθώ. Η άλλη φυσικά είναι η Φορτούνα Στάρτ, η οποία φιλοδόρησε τον Άρη με 5 γκολ στο πρώτο φιλικό του Άρη Πελανδικού Εδάφου πριν λίγες εβδομάδες. Ομάδα που πέρυσι ήταν ακριβώς πάνω τη ζώνη του υποβεβασμού στην Ολλανδία και θα επιστρέψει ο ΠΑΟΚ συνέχεια στην Ελλάδα, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Βλέπω εδώ πέρα και ο Άρνεσεν, ο οποίος δουλεύει στην Άντερλεχτ, χαμόγελα και αγκαλιές με τους και με παίχτες του ΠΑΟΚ, με τον Κρέσπο, το βλέπω εδώ πέρα τώρα μια φωτογραφία, και με τους ανθρώπους του Δικεφάλου γενικότερα. Εντάξει, έφυγε νομίζω με καλό τρόπο. Έφυγε πρέπει με ένα τέτοιο τρόπο που δεν ήταν και μαλωμένες οι δύο πλευρές. Και νομίζω ότι παραμένει και φίλος και υπάρχουν και καλές σχέσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρνεσεν, ο οποίος πλέον βγάζει το γλυκό ψωμί του στην Άντερλεχτ. Φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της απόψινής εκπομπής Βασίλη Γκαβαδία. Θα πάμε σιγά σιγά στο break. Μόλις επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για Άρη, θα πούμε ό,τι νεότερο υπάρχει για το στρατόπεδο των Κιτρινόμαυρων. Δύο μέρες πριν το παιχνίδι με την ΑΕΛ Λεμεσού. Έχουμε να πούμε και πρόγραμμα Basket League. Είχαμε σήμερα την κλήρωση. Έχουμε και στοίχημα. Έχουμε και όλα τα γύρω-γύρω τα γενικά αθλητικά γεμί. Όλα θα τα πούμε εδώ πέρα. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε. Μπαλαντέρ. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Δύσκολες μέρες γενικότερα. Είμαστε και μόνοι μας εδώ πέρα με Βασίλη Καβαδία. Βέβαια δεν είσαι ποτέ μόνος σου, αλλά ο Βασίλης Καβαδίας δεν είναι στο στούντιο. Εντάξει λοιπόν. Και το κουπί, το ραδιοφωνικό κουπί το τραβάμε εμείς εδώ πέρα. Έτσι, γιατί ο άλλος θα πούμε πει στην Άνδρο για να κάνει διακοπές με τη Μενεγάκη. Εντάξει, επειδή είναι φίλοι. Το λέω εντωμεταξύ. Θα το πιστέψουν κιόλας κάποιο τέλος. Θα πούνε αυτός ο Μοσχοβίτης που κάνει στο Λίμπερο. Είναι φίλος με τη Μενεγάκη. Ποια είναι η Μενεγάκη? Ναι, γνωστή τη Μενεγάκη την Ελένη. Λοιπόν. Στα προκριματικά του Champions League. Αϊτχόφεν Βασιλεία 3-2. Με ανατροπή Αϊτχόφεν που ήταν πίσω στο σκορ 1-2 στο 90. Και πάνω εκεί στο 90 ισοφαρεί σε 2-2. Και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει το 3-2. Πλιζέν Ολυμπιακός 0-0. Στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Ολυμπιακός που
Αν είχε λίγο την τελική πάσα και δημιουργούσε κανένα φάση παραπάνω με στην περιοχή, θα το έπαιρνε το μάτς. Θα μπορούσε βέβαια να το χάσει με τις ευκαιρίες που είχαν οι Τσέχοι. Σαμπούρταλο, Δυναμό Ζάγκρεπ 0-2 στο μονοπάτι των πρωταθλητών. TNS Κοπενχάγη 0-2 με γκολ μάλιστα του Πιέρου Σωτηρίου του Κύπρου επιθετικού στο 18ο λεπτό. Και Σουπέσκα. Αν τη διαβάζω, Σουτιέσκα. Σουτιέσκα από Ελ 0-1 με το γκολ του γνωστού στο ελληνικό κοινό Τόμας Ντεβισέντη στο 42ο λεπτό. Στο Europa League, στα μάτς που είχαμε νωρίτερα. Αραράτ Αρμενίας Λίνκολν 2-0. Τόρσβαν Λίνφιλτ 2-2. Σκέντιγια Ντουντελάντζ 1-2. Σάντα Κόλωμα Αστάνα 0-0. Και Τρεπέν Σούντουμπα 0-4. Το μάτς είναι σε εξέλιξη. Έχει κρυφθεί και η πρόκριση στο 24ο λεπτό. Άλλα 8 λεπτά για να λήξει η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στον Άρη μας. Στον Άρη Θεσσαλονίκης. Δύο μέρες μείναν εγκατομάζει με την ΕΛΕΜΕΣΟΥ. Σε ένα Βικελίδης που αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο, πιθανόν να είναι και γεμάτο κιόλας. Δεν έχουμε ακόμα επίσημα sold out. Δεν έχουν τελειώσει και όλα τα εισιτήρια, αλλά νομίζω ότι έχουν μείνει πολύ λίγα. Και αυτά αφορούν τις εισιτήρες που είναι κάπως τσιμπημένα. Που είναι κάπως τσιμπημένες οι τιμές, δηλαδή την 7 που είναι κανένα 50, την 9 που είναι κανένα 35, τα VIP που είναι 80. Εκεί θα πάει ο Καβαδία στην 5η, την Άπλας, θα δώσει μια 80, θα πάει στα πάνω τα VIP για να δει το παιχνίδι με την ΑΕΛ Λεμεσού. Κορτσάιτ θα πας. Αχ, έμαθες και τις Κορτσάιτ. Έμαθες και τις Κορτσάιτ. Στα Κορτσάιτ μεγάλος, Βασίλη. Με πήγαινε ο πατέρας μου το δεκαετία του 80. Και ο ξάδελφός σου. Και ο ξάδελφός σου, Βασίλη Καβαδία, έτσι. Να μην πω στον αέρα ποιος ήταν, ποιος ήταν. Είναι ακόμα ο ξάδελφός σου. Αν έχω κάτι προσωπικό μαζί του, είναι αλήθεια. Εντάξει, έχω δουλέψει μαζί του κιόλας άλλωστε. Εντάξει, να ξέρεις. Στα ψηλοπρότα μου ακόμα, βεβαίως. Με βοήθησε αρκετά, μπορώ να πω, είναι η αλήθεια. Σιγά, 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 σιγά. Σε ματιάξανε. Σιγά. Μασικά, εγώ σε κάνω να πεινά, εσύ με κάνει να νιστάζω. Λοιπόν, ένα μάτσο το οποίο φυσικά πέραν το ενδιαφέρον του κόσμου του Άρη προσελκύει το ενδιαφέρον και αρκετών Κύπριων δημοσιογράφων. 10 στον αριθμό, μάλιστα, θα είναι στην Θεσσαλονίκη από αύριο για το παιχνίδι τη Πέμπτη, όπω αναφέρει ενημέρωση τη ΠΑΕ Άρη. Και δημοσιογράφοι, μάλιστα, από Γερμανία, Ισραήλ και Ισπανία και Βουλγαρία, οι οποίοι θα βρεθούν στο Κλεάνδης Βικελίδης, στα ανανεωμένα δημοσιογραφικά του Κλεάνδης Βικελίδης, έτσι, τα οποία έχουν την τελευταία λέξη τεχνολογίας και πολύ designata, ωραία. Συγχαρητήρια στον κύριο Παζαρτζίδη για τη δουλειά που έκανε εκεί πάνω. Για να καλύψουν και αυτό το παιχνίδι, ο Άρης επιστρέφει στο προσκήνιο και νομίζω ότι οι εικόνες που θα δημιουργηθούν την ερχόμενη Πέμπτη θα κάνουν το γύρο της Ευρώπης. Μην κοιτάμε τον αντίπαλο. Κοιτάμε την ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί, γιατί ετοιμάζουν και άνθρωποι της ομάδας ωραία πράγματα με τα φωτορυθμικά που γίνονται πρόβες τα τελευταία βράδια στο γήπεδο. Και είχε έλλειψη αυτό από τον Άρη. Η εικόνα του Βικελίδης να κάνει ξανά το γύρο της Ευρώπης. Και από τη στιγμή που θα είναι δημοσιογράφοι και από την Κύπρο και από τη Γερμανία και από την Ισπανία, αυτές οι εικόνες που θα δημιουργηθούν την Πέμπτη θα κάνουν ξανά το γύρο της Ευρώπης. Και μακάρι να συνδυαστούν και με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα για τον Άρη, με ένα καθαρό σκορ, παύλα πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League. Από εκεί και πέρα, στο αγωνιστικό, η ομάδα νομίζω ότι σήμερα ολοκλήρωσε ουσιαστικά την προετοιμασία της. Μαντρώθηκαν σαγωγικά και στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι εδώ κοντά κιόλας. Δίπλα, 5 λεπτά μετά μάξι. Γνωστό ξενοδοχείο στα δυτικά της πόλης. Εν όψη του μεθαυριανού αγώνα, δύο μέρες νωρίτερα τους μάντρους Σάββας Παντελίδης. Δείγμα νομίζω και του τρόπου και της σοβαρότητας που προσεγγίζει ο Άρης το μάτς και της σημασίας που έχει για αυτόν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Ο Παντελίδης, που είδε το Λάρκσον να προπονείται και σήμερα. Δεύτερη μέρα κανονικά, ο Σουηδός. Χωρίς προβλήματα. Αν γίνει το ίδιο και αύριο, που νομίζω θα γίνει, και δεν σταθεί κάποιες ενοχλήσεις ο 31χρονος εξτρέμ, θα είναι εκτός απρόπτου και στην αποστολή για το μάτς της Πέμπτης. Όχι στην 11η φυσικά, το έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες. Έχει χάσει αρκετές προπονήσεις ο Λάρκσον, προκειμένου να τον δούμε βασικό. Μπορεί όμως να σου χρειαστεί στο σημείο του παιχνιδιού όπου θα βγει ο Ιντέγε, ο Ντιγκινή θα πάει στην κορυφή της επίθεσης και από το να πας σε μια επιλογή Μαρτίνες, Τόνσο ή Ντουάρτε να πας σε μια καθαρή επιλογή αυτή του Ντάνιελ Λάρσον για τα άκρα της επίθεσης, ανάλογα φυσικά βέβαια και με την εξέλιξη του αγώνα και το σκορ, αν υπάρχει σκορ σε εκείνο το χρονικό σημείο. Ο Λάρσον είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει βοήθειες και επιθετικά με την έκρηξη που έχει, ειδικά αν μπει φρέσκος σε εκείνο το χρονικό σημείο, αλλά και βοήθειες στο ανασταλτικό κομμάτι αφού επιστρέφει και βοηθάει στην άμυνα.
Από εκεί πέρα η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώνεται αύριο. Το απόγευμα προς βραδάκι, μια τελευταία προπόνηση στο Βικελίδης. Μια τελευταία προπόνηση στο Βικελίδης θα κάνει και η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Και αύριο το βράδυ θα έχουμε και τις συνεντεύξεις τύπου των δύο προπονητών και των αρχηγών των δύο ομάδων. Από πλευρά Άρη θα τοποθετηθεί ο Σάβας Παντελίδης μαζί με τον Φραν Βέλεθ, που είναι ο πρώτος αρχηγός του Άρη την φετινή σεζόν. Ο Ισπανός ευθύνει το περιβραχιόνιο και νομίζω ότι παίζει ρόλο, θα παίξει ρόλο στο να τον ψήσει και να ανανεώσει το συμβόλαιό του με κάποια λεφτά σίγουρα παραπάνω σε κάποια φάση μέσα στην σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Και στις 9 η ώρα στα Καπάκια Βασίλη Καβαδία θα μιλήσει ο κύριος Ντούσαν Κέρκες μαζί με τον αρχηγό της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ και Παπαδόπουλος 10 η ώρα πρέπει να είναι εδώ πέρα κάνει εκπομπή. Πώς φαίνεται αυτό? Το βλέπεις καλό? Το βλέπεις ωραία? Πάρα πολύ καλό Βασίλη Καβαδία, πάρα πολύ καλό. Εκπληκτικό θα έλεγα. Παπάδες θα πρέπει να κάνουμε αύριο. Σπαθιά θα πρέπει να καταπιούμε για να τα προλάβουμε όλα. Αλλά είναι μέρες γεμάτες, εντάξει, από αύριο μπαίνουμε σε ένα διαβολοτριήμερο γενικότερα με αφορμή το παιχνίδι της Πέμπτης. Αλλά μην παραπονιόμαστε κιόλας και μην παραπονιόμαστε κι εμείς που έχουμε τη δουλειά. Οκ, okay, που δουλειά μας είναι. Μην παραπονιέστε κι εσείς που περιμένετε ενδεχομένως λίγο παραπάνω στις ουρές, γιατί αυτά μας είχαν λείψει. Γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια την τελευταία φορά που βρεθήκαμε σε τέτοια κατάσταση. Και είναι αυτά τα οποία νοσταλγούσαμε και αυτά τα οποία μετρούσαμε μέρες, μήνες για να έρθουν ξανά. Τώρα που ήρθαν λοιπόν, ας περιορίσουμε λίγο την γκρίνια και τη δυσαρέσκεια και ας το απολαύσουμε. Όλο αυτό το οποίο ζει ο Άρης από τη Δευτέρα που έχει ξεκινήσει μια ευρωπαϊκή εβδομάδα για αυτόν. Και να πάμε με θετική διάθεση και ενέργεια στο γήπεδο την ερχόμενη Πέμπτη. Μια θετική διάθεση που μπορεί να βοηθήσει και την ομάδα για να πάρει αυτό που το οποίο θέλει κόντρα στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Πάντως ήταν πολύ ωραίο το γεγονός ότι βλέπαμε πάλι κόσμο σήμερα στην Μπουτί και εγώ έτυχε να περάσω εκεί γύρω στις 4 παρά από την Παπαναστασίου και είχε πάλι αρκετό κόσμο που περίμενε είτε για να πάρει τα καρτελάκια του, είτε για να πάρει διαρκείας, είτε για να πάρει ένα εισιτήριο για το μάτς της Πέμπτης. Είναι μεγάλη δίψα του κόσμου και θα αποτυπωθεί και με τις εικόνες στις κερκίδες την ερχόμενη Πέμπτη, αλλά και με όλη η ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι φίλοι της ομάδας. Ο Άρης, ο οποίος περισσότερο αυτές τις μέρες έριξε το βάρος στο τακτικό κομμάτι και προσπάθησε να προσαρμόσει την τακτική του πάνω στον αντίπαλό του για το μάτς της Πέμπτης. Ένας Άρης που την ερχόμενη Πέμπτη θα είναι αυτός που θα έχει τον πρώτο ρόλο μέσα στο γήπεδο. Είναι αυτός που θα κληθεί να δημιουργήσει, να φτιάξει παιχνίδι απέναντι σε μια ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ η οποία από τη στιγμή που παίζει εκτός έδρας και μιλάμε για μια ομάδα περισσότερο αμυντικογενή, θα σε περιμένει πίσω, ελπίζοντας ότι θα σου κάνει τη ζημιά στον ανοιχτό χώρο που θα της δώσει. Γιατί ο Άρης θα δώσει χώρο την Πέμπτη. Το θέμα είναι να προσέχει και τα νότα του, γιατί η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που έχει ένα γρήγορο επιθετικό transition, που παίζει χαμηλά την μπάλα και άμα σε βρει μπόσικο πίσω, για να το πω έτσι λίγο λαϊκά, είναι και ώρα τέτοια, πιο χαλάρα μιλάμε, θα στην κάνει τη ζημιά. Άρα θέλει προσοχή από τον Άρη, όπως θέλει προσοχή, συγκέντρωση και καλές επιλογές μεσοεπιθετικά, γιατί θα έχει απέναντί του μια άμυνα που θα του βάλει δύσκολα, θέλει υπομονή και πρέπει να αρχίσει να εμφανίζει η ομάδα μια βελτίωση πάνω στο κομμάτι του να περνάει την μπάλα στην περιοχή. Να έχει αυτή την τελική πάσα που λέμε. Είτε για τον Ιντέγε, είτε για τους εξτρέμ όταν πατούν την περιοχή, είτε για τον Χαφ που μπορεί να έρθει από πίσω και να πατήσει περιοχή. Βέβαια, με μπάσα και ματίγια δύσκολα θα δεις κάποιον από τους δύο να πατάει μέσα στην περιοχή στη ροή του αγώνα. Συν φυσικά τις στατικές φάσεις που παίζουν ρόλο σε τέτοιου είδους παιχνίδια και όταν έχεις απέναντί σου τέτοιες άμυνες. Εκεί το όπλο του Άρη είναι ο Ματίγια, με τα πολύ καλά χτυπήματα τα οποία έχει. Όχι τόσο καλά στο φιλικό με τον Ατρόμητο, αλλά είναι πολύ διαφορετικό ένα φιλικό από ένα επίσημο παιχνίδι και σε μια ατμόσφαιρα που δεν έχει καμία σχέση με αυτή που είχε την περασμένη Πέμπτη κόντρα στον Ατρόμητο. Θα μιλάμε για ένα διαφορετικό Βικελίδης, το οποίο η ομάδα πρέπει να αξιοποιήσει βέβαια, γιατί το γεμάτο Βικελίδης μπορεί να σου δώσει φτερά και να πάρει αυτό το οποίο θέλει, να είναι αυτό το extra boost που λέμε, αλλά απ' την άλλη μπορεί να σε επηρεάσει αρνητικά, να σε γεμίσει και με λίγο άγχος αν δεν σου βγαίνουν αυτά τα οποία θες να βγάλεις μέσα στο γήπεδο και να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και να μην αξιοποιήσεις σε καμία περίπτωση την έδρα σου. Σήμερα έγινε και κάποια τελευταία έτσι έργα πριν το παιχνίδι της Πέμπτης στο Βικελίδη. Θα γίνουν και κάποια έτσι ψηλό έργα αύριο. Αυτό το οποίο είδαμε στην θύρα. Σε ποια θύρα ήταν μόνο να δεις? Στη θύρα 2 επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες θύρες του γηπέδου, δηλαδή τα διαζώματα
βάφτηκαν οι διάδρομοι βασικά, βάφτηκαν μαύροι. Έτσι για να γίνει ένα άκρος κυτρινό-μαύρο τοπίο στις κερκίδες του γηπέδου. Ωραία είναι. Ωραίο είναι το αποτέλεσμα. Βλέπουμε και εικόνες που μπορείτε να δείτε στο All About Aris. Έφυγε εκείνο το γκρίζε, δηλαδή το πολύ άκουμψο και άκυρο το οποίο υπήρχε. Θα γίνουν και κάποια τελευταία. Και αύριο και φυσικά σε επόμενες μέρες δεν τελειώνουν. Αυτά τα οποία χρειαζόταν να κάνεις και ως υπεύαλη UEFA τα τακτοποιήσεις εδώ καιρό, δεν έχεις θέμα. Θα γίνουν και κάποια εξτρά στη συνέχεια και αναλόγως μέχρι το που θα φτάσεις θα γίνουν κι άλλα. Γιατί στα πλαίσια του Europa League η UEFA απαιτεί περισσότερα πράγματα. Τα οποία είναι πρίκα για τους ομίλους εφόσον καταφέρεις και περάσεις σε αυτούς μέσα από τη διαδικασία των play-off. Πράγματα βέβαια τα οποία για τον Άρης δεν τα έχει στο μυαλό του. Και θα τα δει εφόσον περάσει και την LMSU αλλά και τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Αυτά όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη Βασίλη Καβαδία. Νομίζω δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Περισσότερα θα πούμε και στη διάρκεια της αυριανής ημέρας με All About Aris On Air και την Πέμπτη που έχουμε εκπομπή πάλι. Δηλαδή τώρα, ας πούμε κάτι, Game Day θα έχουμε τώρα παιχνίδι. Εκπομπή, ρε φίλε, για το Θεό. Κουτσουρεμένη όμως. Με τις 6.30. Μετά τύχει ο Γιώργος Μαντζιούκης. Φοβερά πράγματα θα ζήσουμε. Και μετά από νωρίς, ρε παιδί μου, pre-game που θα έχει εδώ πέρα στο Λίμπερο την Πέμπτη με Κωνσταντίνο Τσίπρη στο στούντιο, με τον Χρήστανο Τζαλτίδη θα είμαστε στο Κλεάνης Βικελίδης και με τον Γιώργο τον Κάτω φυσικά, για να σας μεταφέρουμε όλο το ρεπορτάζ πριν το παιχνίδι και τη μετάδοση και το post-game show με δηλώσεις, όλο το ρεπορτάζ και μετά το τέλος του αγώνα, το οποίο μακάρι να βρει τον Άρη νικητή πριν τον επαναληπτικό της Λάρνακας. Μήπως ήρθε να βάλουμε εκείνο το ηχητικό που δεν βάλαμε το απόγευμα. Μετά τις 11.30 ασχοληθούμε με τον μπάσκετ, γιατί έχουμε και την κλήρωση να φέρουμε και το πρόγραμμα κιόλας και για Άρη και για ΠΑΟΚ και για Ηρακλή, ο οποίος επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Αλλά ρε φίλε, ποιος είχε γενέθλια σήμερα. Δεν είσαι σε φόρμα. Έπρεπε να το έχεις έτοιμο. Ναι, αλλά τώρα θα κάνουμε το intro, Βασίλη. Νίκος Γκάλης, ένας αθλητής πρότυπο. Προσέχει κάθε κίνησή του. Προσέχει και τη διατροφή του. Ναι, αγνώ, γιατί προσέχω τη διατροφή μου. Ναι, πρώτη. Πρώτη και με διαφορά. Πρώτη σερών. 107,4. Νιώθει. Χρόνια πολλά στο μεγάλο Νίκο Γκάλη, ο οποίος πρόσεχε τη διατροφή του, όπως έλεγε και στο σποτάκι Βασίλη Καβαδία, σε αυτή την παλιά διαφήμιση γνωστού γάλακτος, το οποίο υπάρχει ακόμα. Το αγνό υπάρχει ακόμα, ρε φίλε. Όχι στην παραδοσιακή εκείνη, ωραία συσκευασία, την κόκκινη με το λευκό, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει. Λογικά υπάρχει, είναι σταθερή αξία. Πρόσεχε λοιπόν τη διατροφή του Νίκ. Έφτασε στα 62, σε πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω ότι ακόμα μπαίνει και έχει σε σχέση με κάτι άλλο που είχαμε την περσινή σεζόν. Στο μπασκετικό Άρη έμπαινε και είχε ένα ποιοτικό δεκάλεπτο. Ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος από το πρωί έχει δεχθεί τις ευχές όλου του συλλόγου για τα γενέθλιά του. Δημοσίευσε και αυτό στα social media, τα οποία διατηρεί σελίδες στο Facebook, το δικό του ευχαριστώ προς τον κόσμο, όχι μόνο του Άρα αλλά και ολόκληρη την μπασκετική Ελλάδα που έσπευσε για να του ευχηθεί σήμερα για τα γενέθλιά του. Γερός να είναι και να τον έχουμε για πολλά ακόμα χρόνια κοντά μας στην οικογένεια του Άρη, στον ελληνικό αθλητισμό. Ένας άνθρωπος που ακόμα και τώρα που έχει σταματήσει τον μπάσκετ εδώ και 30 σχεδόν χρόνια, ακόμα επηρεάζει παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα. Και είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά του γενικότερα και στον σύλλογο, το οποίο το στάτους άλλαξε έτσι, πριν αρκετά χρόνια όταν ήρθε στην Ελλάδα. Πριν 20-30, πριν 40 χρόνια, ρε φίλε, που ήρθε στην Ελλάδα. Γκάλης ηλικία 22 χρονών ήρθε. Πριν 40 χρόνια ακριβώς. 1979. Ο αείμνησος της Τσιλιγκαρίδης τον είχε φέρει. Και τότε άλλαξε η ιστορία, Βασίλη Καβαδία, που σε λίγο θα ετοιμάσει το τελευταίο break για απόψε. Στίχημαν και στοίχημαν.gr. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος είναι μαζί μας και απόψε και σε δεύτερη εκπομπή και στη δεύτερη ώρα του Μπαλαντέρ. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της στο τάμπλετ ή στο κινητό σας, όπου γουστάρετε εσείς, και μπορείτε να παίξετε live, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο, να κάνετε cash out, να παίξετε καζίνο, εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού που σας προσφέρει η στοίχημαν και το στοίχημαν.gr. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, μπίλι μου, και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Τελευταίο κομμάτι του απόψινου Μπαλαντέρ στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Βασίλη Καβαδία
στην ρύθμιση του ήχου. FM και τα μηνύματά σας στο 5-45-26. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά μέσα τα social media μπορείτε να στέλνετε είτε στο Facebook μηνύματα, στον Νίκος Παπαδόπουλος με λατινικά, είτε στο Instagram το οποίο διαθέτουμε Nick Παπαντό 90, Βασίλη Καβαδία, 90, γιατί είμαστε τα παιδιά του 90. Εντάξει, είναι η θρυλική φουρνιά του 90. Δεν είναι ούτε το 89, ούτε το 88, ούτε το 87. Το 87 είναι μόνο το Ευρωμπάσκετ. Εντάξει. Που το ζεις εσύ ως τότε ως νεογνό. Λοιπόν, και μιας μου είπα Ευρωμπάσκετ και κάναμε αναφορά στο μπάσκετ, το οποίο στην Ελλάδα βέβαια είναι στη τραγική κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Είχαμε σήμερα την κλήρωση της Basket League με τον Ολυμπιακό να απουσιάζει καθώς θα λάβει μέρος στην Α2 και τον άγνωστο Χ, την ομάδα δηλαδή που δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι και ψάχνει η ΟΚ να δώσει τώρα μια wild card κάπου. Εκπληκτικά πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε την κλήρωση του Basket League. Η κλήρωση της Basket League. Όχι τις φωτογραφίες. Όχι τις φωτογραφίες. Θα τα βρούμε. Καστρίτης, Πεδουλάκης. Τα ντέρμπι της Basket League. Το κρατάμε. Το πλήρες πρόγραμμα της νέας Basket League. Γίναμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε την πρώτη αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί 28/9 του 19, δηλαδή τέλη Σεπτέμβρη. Περιστέρι Ηρακλής, δύσκολη έξοδος για την Ηρακλή. Ήφεσος Λίμνου, Ρέθυμνο, Κολοσσός Πανιώνιος, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Ντέρμπι, 1. Ιωνικός Λαύριο, ομάδα Α, Προμηθέας Πάτρας, Άρης ΠΑΟΚ, στο Νικ Γκάλης Χολ, στις 28 του Σεπτέμβρη. Ανάθεμά με πώς θα είναι ο Άρης και πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ μέχρι εκείνο το σημείο. Για να δούμε πού θα καταλήξουν αυτές οι δύο ομάδες που ταλαιπωριούνται πάρα πολύ. Την δεύτερη αγωνιστική, 5 Οκτωβρίου, Ρέθυμνο Περιστέρι, Πανιώνιος Ύφεστος Λίμνου, ΑΕΚ Κολοσσός, Λαύριο Παναθηναϊκός, Προμηθέας Πάτρας Ιωνικός, ΠΑΟΚ ομάδα Α, Ηρακλής Άρης στο Ιβανόφιο Βασίλη Καβαδία. Να τρώει μάνα και του παιδιού να μην δίνει στο κλουβί του Ιβανόφιου Ηρακλής Άρης. Έχουμε χουλήσει αυτά τα παιχνίδια μας. Και το Ιβανόφιο είναι και ένα τέτοιο ωραίο γήπεδο για αυτά τα μάτς. Τρίτη αγωνιστική, Περιστέρι Πανιώνιος, Ήφεστος ΑΕΚ, Κολοσσός Λαύριο, Παναθηναϊκός Προμηθέας, Ιωνικός ΠΑΟΚ, ομάδα Α Άρης, Ηρακλής Ρέθυμνο στο Ιβανόφιο, δεύτερο σερί παιχνίδι. Ο Άρης που ακολουθεί το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω, παίζει με τον Ιωνικό η τέταρτη αγωνιστική, ΑΕΚ Περιστέρι Λαύριο Ήφεστος, Προμηθέας Κολοσσός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ομάδα Α Ηρακλής. Και ο Ηρακλής ακολουθεί το πρόγραμμα του Άρη. Ή όχι. Όχι. Πανιώνιος Ρέθυμνο. Την πέμπτη αγωνιστική. Περιστέρι Λαύριο, Ήφεστος Προμηθέας, Κολοσσός ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Άρης, Ιωνικός ομάδα Α, Ηρακλής Πανιώνιος, Ρέθυμνο ΑΕΚ. Την έκτη αγωνιστική. Προμηθέας Περιστέρι, ΠΑΟΚ Ήφεστος Λίμνου, Άρης Κολοσσός, ομάδα Α Παναθηναϊκός, Ιωνικός Ηρακλής, Λαύριο Ρέθυμνο, ΑΕΚ Πανιώνιος. Την 7η αγωνιστική, Περιστέρι ΠΑΟΚ, Ήφεστος Λίμνου Άρης, Κολοσσός ομάδα Α, The A-Team, υπήρχε η σειρά, λέει ο Βασίλης Καβαδής, The A-Team, καλό, ωραίο, και υπήρχε η σειρά, ναι, η οποία ήταν η σειρά, πόση σεζόν ήταν πολύ, είναι πολύ, πολλά χρόνια, την ταινία την είχες δει, ωραία ήταν η ταινία, για μένα θα πρέπει να τη συνεχίσουν ρε φίλε, κούμπωσαν πάρα πολύ ωραία οι ηθοποιοί στους ρόλους που τους δώσανε. Ο Bradley Cooper ποιον έκανε, πώς λεγότανε, ο... Εκείνος ο φτιάκας, που γάμπριζε να πούμε, πώς... Ναι, ο Liam Neeson, πώς λεγότανε, ο... Κόλλησε τώρα, δεν πέρα, θα δούμε μετά. Λοιπόν, με την A-Team θα παίξει την 7η αγωνιστική ο Κολοσσός, Παναθηναϊκός Ιωνικός, Ηρακλής ΑΕΚ στο Ιβανόφιο, Ρέθυμνο Προμηθέας Πανιώνιος Λαύριο. Την 8η αγωνιστική Άρης Περιστέρι, A-Team Ήφεστος Λίμνου, Ιωνικός Κολοσσός, Παναθηναϊκός Ηρακλής, ΠΑΟΚ Ρέθυμνο, Προμηθέας Πάτρας με Πανιώνιο και Λαύριο ΑΕΚ. Την 9η αγωνιστική, Περιστέρι ομάδα Α, Ήφεστος Λίμνου Ιωνικός Νίκαιας,
Κολοσσός Παναθηναϊκός, Ηρακλής Λαύριο, Ρέθι Μνοάρης, Πανιώνιος ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Προμηθέας. Την 10η αγωνιστική, Ιωνικός Περιστέρι Παναθηναϊκός Ήφαιστος, Κολοσσός Ηρακλής, ομάδα Α Ρέθιμνο, Άρης Πανιώνιος, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Προμηθέας Λαύριο. Βλέπω ότι Άρης και ΠΑΟΚ παίζουν πάντα μαζί εντός έδρας, άρα δεν θα γίνουν τα μάτσους σε ίδιες μέρες. Άρα, ναι, διαμορφώνει λίγο αυτό κάπως και το πρόγραμμα. Την 11η αγωνιστική, Περιστέρι Παναθηναϊκός, Ήφαιστος Κολοσσός, Ηρακλής Προμηθέας, Ρέθιμνο Ιωνικός, Πανιώνιος ομάδα Α, ΑΕΚ Άρης, στο Νίκος Γκάλης, Λαύριο ΠΑΟΚ, την 12η αγωνιστική. Κολοσσός Περιστέρι, Ήφαιστος Ηρακλής, Παναθηναϊκός Ρέθιμνο, Ιωνικός Πανιώνιος ομάδα Α, ΑΕΚ, Άρης Λαύριο ΠΑΟΚ Προμηθέας Πάτρας. Και την 13η αγωνιστική, 28 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Περιστέρι Ήφαιστος Λίμνου, Ηρακλής ΠΑΟΚ στο Ιβανόφιο, μες στο χειμώνα. Ρέθιμνο Κολοσσός, Πανιώνιος Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Ιωνικός, Λαύριο, ομάδα Α και Προμηθέας Πατρών Άρης. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Basket League, η οποία ξεκινάει στις 28 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται η regular season, από ό,τι βλέπω, στις 15 Απριλίου του 2020, Βασίλη Καβάδια, το οποίο πλέον πλησιάζει όλο και περισσότερο, είναι η αλήθεια. Ο Ηρακλής θα έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε πάντως στη φετινή σεζόν, σε τι κατάσταση θα παρουσιαστεί στην επανεμφάνισή του μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Basket League. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, για να δω συνέχεια σε αυτό που έλεγα πριν, παρουσιάζει η κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο τζάμπλ του πρωταθλήματος. Ο Άρης, ο οποίος ταλανίζεται αρκετά, προσπαθεί να κρατήσει κάποια κομμάτια του περσινού ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει στρώσει μια κατάσταση για να μπορεί να μπει σε φάση σχεδιασμού για την νέα σεζόν. Διοικητικά δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Ρευστό δεν υπάρχει. Εύκολα, δύσκολα βέβαια θα βρεθεί μια κατάσταση η οποία θα βοηθήσει να προχωρήσει λίγο ο σχεδιασμός της νέας σεζόν για ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει σε 2 μήνες από τώρα. Μπορεί να φαίνεται αρκετό διάστημα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, εδώ που τα λέμε, και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Απλά το πλεονέκτημα του Άρη, νομίζω αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι ότι έχει μια διοίκηση. Κάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Μπορεί να λέμε για τον Δημήτρη Γουλιέλμο πολλά, όλα έχουν βάση τα αρνητικά, αλλά αυτή τη στιγμή στον Άρη υπάρχει μια αρχή. Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει τις μετοχές, που είναι ιδιοκτήτης, που αποφασίζει. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αυτό. 2 μήνες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Τώρα θα μου πεις και στον Άρη Παπαδόπουλο που υπάρχει, σημαίνεται κάποια σημαντική εξέλιξη? Όχι ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Γιατί ο Άρης παλεύει να διαχειριστεί ένα μπαν. Λογικά ο σχεδιασμός του ρόστερ θα γίνει με αυτό το μπαν, με περιορισμένες επιλογές που μπορεί να κάνει ο Άρης στην αγορά. Μια προετοιμασία που πρέπει σιγά σιγά να προγραμματιστεί. Εντάξει. Είναι πολλά ζητήματα που πρέπει να γίνουν εκεί. Και όλα χρειάζονται ρευστό. Το οποίο δεν έχει ούτε ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούγεται άσχημο, αλλά έτσι όπως είναι σήμερα, 23 προς 24 Ιουλίου, όλες οι ομάδες της Α1, τα πρώτα φαβορί για υποβιβασμό είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ακόμα και ο Ηρακλής είναι σε καλύτερη μοίρα, που κι αυτός θα παίξει πολύ με αυτό το κομμάτι. Αλλά ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, κατά τα ψέματα, είναι οι 2 ομάδες δυστυχώς που είναι φαβορί για τον υποβιβασμό. Γιατί σε σχέση με τους υπόλοιπους δεν κάνουν καμία απολύτως πρόοδο. Και δεν προχωρούν κανένα σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Αν του Άρης πήρε προπονητή τον Μαρκόπουλο, αλλά από εκεί πέρα τίποτα πάλι. Είναι λοιπόν ζήτημα για τις 2 αυτές ομάδες τι θα κάνουν με 2 μήνες να απομένουν για το τζάμπλ της Basket League. Τώρα τι Basket League θα είναι αυτή χωρίς τον Ολυμπιακό δεν ξέρω. Με την απόφασή του να αγωνιστεί στην Α2. Εντάξει, ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει καλές κινησούλες. Είναι η αλήθεια. Τώρα βέβαια όλα αυτά μέσα στο παρκέ θα φανούν. Για την Α2 πρόβλημα δεν θα έχει. Αλλά για την EuroLeague θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστεί. Δεν έχει κάνει το πολύ μεγάλο μπάμ όπως έχει κάνει ο Παναθηναϊκός σε 2 περιπτώσεις. Με τη μία φυσικά να είναι αυτή του Φριντέτ. Αυτού του τρομερού παίχτη και του Τζόνσον.
του λείπει αυτό το μεγάλο όνομα, αυτό το βαρύ χαρτί. Παναθηναϊκός έχει δύο, έχει και τον Καλάθη. Έχει γενικότερα φτιάξει ένα καλό ρόστερ. Εγώ για τον προπονητή του Παναθηναϊκού αμφιβάλλω περισσότερο. Είναι η αλήθεια. Ο Πεδουλάκης δεν με ψήνει ιδιαίτερα ότι μπορεί να πάει τον Παναθηναϊκό μακριά. Ίσως ο Γιαννακόπουλος αποφάσισε να ρίξει περισσότερα λεφτά στο ρόστερ και λιγότερα στον προπονητή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τη βγάλει τη σεζόν ο Άρτζη, ο προκλητικός γενικότερα Άρτζη, οπότε έρχεται στο παλέ. Θα φανεί μέσα στη σεζόν αυτό πώς θα πάει. Κάσα το μανίχτυπο, τελευταίο η επικαιρότητα. Τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία της εκπομπής. Τα υπόλοιπα πέραν της πόλης. Είπαμε τα αποτελέσματα του Champions League στα προκριματικά και στο Europa League. Κάτσε να τα θυμίσουμε λίγο πάλι. Πλιζέν Ολυμπιακός 0-0. Σαμπουρτάλο Τυφλίδας Δυνάμο Ζάγκρεμπ 0-2. The New Saints Κοπενχάγη 0-2. Αϊτχόφεν Βασιλεία 3-2. Σουτιέσκα Νίξιτς από ελ 0-1 η Κύπρη. Με γκολ ποιου, κάτσε να δούμε τι έκανε η ομάδα μας στην Κύπρο. Ποιος το έβαλε. Ο Ντεβισέντης 42, το είπαμε και νωρίτερα. Αραράτα Αρμενίας για το Europa League τώρα. Λίνκον 2-0. Τόρσβαν Λίνφιλ 2-2. Σκεντίγια Ντουντελάνζ 1-2. Σάντα Κόλωμα Αστάνα 0-0 και Τρεπέν Σούντουβα 0-5. Το τελικό, αύριο θα έχουμε πάλι παιχνίδια, είναι γεμάτη εβδομάδα με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και με τις ομάδες μας, αλλά και με όλη τη δράση που υπάρχει γενικότερα στην Ευρώπη το τριήμερο που έχει ξεκινήσει σήμερα. Και κάτι ωραία κασκολάκια, φίλε, στην μπουτίκ του Άρη τώρα, για τα παιχνίδια με την ΑΕΛ. Πρέπει να πάμε να ασχοληθούμε λίγο. Πάμε αύριο μια βόλτα να πάρουμε κάτι. Τώρα κανονικά οι παέρες θα πρέπει, φίλοι, οι δημοσιογράφοι της ομάδας. Οι ρεπόρτερ του Άρεος να πάρουν ένα κασκολάκι. Να πάμε να δώσουμε λεφτά, να στηρίξουμε, ρε φίλοι, την προσπάθεια. Να στηρίξουμε τον πρόεδρο. Που κάνει έργα, βάφει γήπεδα, βάζει LED φώτα. Δερμάτινα καθίσματα, τα δημοσιογραφικά καινούργια, ολοκένουργια του κουτιού πάνω. Την Πέμπτη πήγαμε στο φιλικό με τον Αντρόμητο για να καταλάβεις. Πρώτη φορά εμείς πάνω. Σαν καινούργια δημοσιογραφικά. Α, ωραία, λέμε. Που είναι όντως πολύ ωραία. Πάνω στην 9. Ακριβώς το κέντρο της 9 είναι. Ωραία θέα πάνω, είναι εξαιρετική. Λοιπόν, το μόνο που λείπει και θα το έχουν περάσει και το ματς Πέμπτης είναι τα μονιτοράκια τα μικρά για να έχουμε και τηλεοπτική εικόνα πάνω στα δημοσιογραφικά. Λοιπόν, και πάω και κάθομαι, στείνω τα λάπτοπ, τα εργαλεία κτλ. Οκ, ανάβω τσιγάρο. Και δεν μου κάνει καρδιά μετά, ρε φίλε, να το πετάξω κάτω. Δεν μου κάνει, ήταν τόσο ωραία, τόσο καθαρά και δεν το πέταξα. Το έβαλα σε ένα άδειο κουτάκι που είχα από φιλτράκια και το πέταξα. Ναι, και ό,τι έκανα το έριχνα εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, αυτό τώρα μια φορά θα γίνει. Το γήπεδο είναι γήπεδο Βασίλη Καβαδία. Εντάξει, αλλά όσο μπορούμε πρέπει να το κρατάμε καθαρό και να το σεβόμαστε. Και ειδικά φέτος που έχουν γίνει και αρκετά έργα, πολύ όμορφα, καινοτομίες, πρωτοποριακά πράγματα, αλλά αυτονόητα οκ, okay, θα πρέπει ο κόσμος να δείξει ιδιαίτερη προσοχή και να σεβαστεί και τους χώρους, κυρίως αυτό πάει στις τουαλέτες, όπου μέχρι και πέρυσι η κατάσταση ήταν τραγική. Πάνω σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούσε να μπει στις τουαλέτες του Βικελίδη, τουλάχιστον στον πρώτο όροφο. Αυτό που λέει ο Βασίλης έχει βάση και πιθανότητες στο να γίνει ξανά τραγική. Για να μην γίνει όμως τραγική, ρε Μπίλη, να τις αντιμετωπίσουμε λίγο σαν τις τουαλέτες του σπιτιού μας. Δηλαδή, στις τουαλέτες του σπιτιού τι κάνεις, πας και γράφεις πίσω από τις πόρτες με το μαρκαδόρο νούμερα. Δεν το κάνεις. Πας και κλωστάς τους τοίχους από τα νεύρα σου. Πας και σπάς τους νηπτήρες ή τις λεκάνες. Όχι, γιατί έχουν γίνει και αυτά στο Βικελίδης. Στις τουαλέτες του καφέ όμως. Όχι στις άλλες. Οι άλλες ήταν ήδη σε κακή κατάσταση. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι χειρότερο, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό θέλει να το σεβαστούμε. Πήρατε μια γεύση από το γήπεδο πώς είναι. Θα πάρετε ακόμα καλύτερη και ακόμα περισσότερη την ερχόμενη Πέμπτη όσοι βρεθείτε στο μάτς με την ΑΕΛ Λεμεσού. Και πάνω απ' όλα να σεβαστούμε το χώρο και την προσπάθεια και τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν προκειμένου να διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο το Βικελίδης και να είναι πλέον ένα κόσμημα, νομίζω, σε πολύ μεγάλο βαθμό με όλα αυτά τα οποία έγιναν το περασμένο δίμηνο. Ο διευθυντής μας ήρθε. Όχι! Κάτσε ρε Γιώργο, εδώ πέρα να πούμε. Τι έχει πάει. Και 58! Να ξέρω, άλλα δύο λεπτά θα τον περιμένουμε. Δεν είναι θέμα. Πάφαμε τίποτα. Όχι. Εν τω μεταξύ, σκέψου τώρα.
που λέγαμε πριν για το ότι έφαγα το μεσημέρι, δεν έχω πεινάσει ακόμα. Έχω... Ναι, δηλαδή δεν έχω φάει καν βραδινό. Δεν μου ήρθε καν η σκέψη ή η όρεξη να το κάνω. Εντάξει, πιάστηκα και με δουλειά μέσα νωρίτερα, οκ. Και έχω και δύο νεκτάρινια με σιτζάτα τα οποία τα πήρα, λέω, για να τσιμπήσω λίγο το βράδυ. Αυτά τα νεκτάρινια τώρα θα φάω, Βασίλη Καβαδία, γιατί το βράδυ τρώμε ελαφριά. Δεν τρώμε παχυντικά. Ψωμιά και τέτοια. Και μπιφτέκια. Και θα ακούει κανένα τώρα που είναι έξω και σε κανένα εικοσάλεπτο θα έμενε και τον Καβαδία σε κανένα φασφουντάδικο εδώ πέρα στην πόλη, τσαλακώνουμε τίποτα γύρους. Και να έχουμε και μια κοκακόλα, όχι τώρα τη Zero που έχει λίγη ζάχαρη, την άλλη την κανονική, τοξική και εκείνη. Και να κουμπώνουμε από πάνω και θα λέει τι λένε αυτοί. Μας δουλεύουν. Λοιπόν, ήρθε ο κύριος διευθυντής, εδώ είναι βεβαίως. Ακολουθεί. Ορίστε! Αφού 12 είναι, ρε Γιώργο! Α! Τι έγινε. Τι έγινε, είναι εξάλλου. Λοιπόν, σας αφήνουμε, κλείνουμε. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργιο Ζαγόρα. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, με όλο το ρεπορτάζ, το τρίτο ημίχρονο από Κλεάνθης Βικελίδης, από συνεντεύξεις τύπου, από τελευταίες προπονήσεις, εδώ μέσα τη συχνότητα του Λίμπερο 107,4. Ευχαριστούμε τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας, κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της στο τάμπλετ ή στο κινητό σας και επιλέγετε ανάμεσα σε εκατοντάδες στοιχήματα που σας προσφέρει η Στίχημαν. Cash out, live casino, όλα αυτά κατεβάζονται απλά την εφαρμογή στο κινητό σας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Τα λέμε και πάλι αύριο.